Τι μου κάνεις η Λέα. Να το. Ω, ναι. Original. Όχι, εγώ κρύβομαι. Κρύβομαι. Άκου να μαθαίνεις. Τι να μαθαίνω. Τι παρατηρώ και ρόλ. Με λίγο πιο σκληρό ήχο. Σιγά τώρα το σκληρό ήχο. Ακόφιο. Λοιπόν, πάμε. Με έβαλε σήμερα και αναγκάζομαι και κάνω αυτό που ήθελε εσύ. Για πες λοιπόν. Έτσι αγαπάμε απλά. Τι αγαπάτε. Αγαπάμε. Πολύ ACDC. Μάλιστα. Με τρέλα. Ναι, στα. Και εγώ δεν αγαπώ ACDC. Καλά τα είπες. Πολύ σωστά τα είπες. Αυτό που συμφωνούσες. Όχι, η πραγματικότητα είναι ότι εγώ τους ACDC δεν τρελαίνομαι. Ναι, αλλά μισό λεπτό να σε διακόψω εδώ. Μια κοπέλα έφηβη. Άντε πάλι. Κάποτε. Δείχνουμε, είναι αυτό. Άντε δείχνουμε. Πάλι, να το, πρόσεξε, να το. Πρόσεξε, είναι δικό σου. Να το λοιπόν, κοιτάξτε αυτό εδώ πέρα. Είναι η αλήθεια, είναι ο μοναδικός, το μοναδικό βινήλιο που έχω, τον ACDC. Το λέτε Derby Rock. Το 1977. Δεν έχω κάποιο άλλο, δυστυχώς. Και το λέω το δυστυχώς, γιατί αυτή τη στιγμή κάνουμε μία μικρή μάχη με το φίλο μου τον Ηλία. Δηλαδή, love, hate, με τα κάποια συγκροτήματα, κυρίως του σκληρού ήχου. Ναι, ωραία, τον έχω αυτό το δίσκο. Συμπαθητικός, δεν μπορώ να πω ότι είχα τρελαθεί ποτέ, ιδιαίτερα. Και δεν ξέρω. Τι είπα στον κόσμο, δεν είπα ποτέ. Πόσο μεγάλο είναι, τι πάθει να τα ακούσει, Λοιπόν, κοίταξε, για να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, όπως πάντα δηλαδή είμαι ειλικρινής, δεν είναι ότι τους ACDC τους αντιπαθούσα. Θα έλεγα ότι μάλλον δεν τους είχα ποτέ σε ιδιαίτερα, μάλλον δεν εξελίχθηκε μέσα μου αυτό το, πώς το πω, η αγάπη. Για να είμαι ειλικρινής, ο πρώτος δίσκος που άκουσα, από κάποιους ανθρώπους που ήταν στην πολυκατοικία, μάλλον ένα κορίτσι που ήταν εκεί στην πολυκατοικία και είχε αυτό το δίσκο, ήταν μεγαλύτερη, είναι το High Voltage, στην ουσία το πρώτο τους δίσκο. Δισκάρα, κάτσε. Θα ήθελα πολύ να βάλω, είναι δισκάρα, φανταστικός δίσκος, το High Voltage, πράγματι, και δεν είναι, παιδί μου, δεν ξέρω, δεν μου προέκυψε καθόλου. Δηλαδή, ήταν ένα πολύ ωραίο, δυνατό rock and roll, υπήρχε blues στοιχείο. Θα μου πεις, το καταλάβαινες τότε όταν ήσουν μικρή? Όχι, αλλά υπήρχε ένας δυναμισμός, υπήρχε μία, δεν ξέρω, ήταν κάτι πολύ boogie, πολύ σε ανέβαζε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το θέμα, τους αγαπήσαμε πριν μπει η λογική μας. Ναι, ρε παιδί, τους αγαπήσαμε με τις αισθήσεις μας. Ναι, δηλαδή. Σωστό, αλλά απλά εμένα μετά δεν μου βγήκε. Δηλαδή πήρα μετά το Let There Be Rock και κάπου εκεί αισθάνθηκα σαν να ήμουνα, και έτσι νιώθω, ότι είναι το ένα τραγούδι πίσω το άλλο τα ίδια. Και τα ίδια. Και δεν ξέρω, κάτι εδώ δεν πήγε. Να, πώς θέλω να πω τώρα. Ήθελα να βάλω εδώ πέρα, να σας βάλω το High Voltage και συγκεκριμένα ένα τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ, το Live Wire. Σύμφωνο. Και μου άρεσε τώρα, κομματάρα. Ακόμα, είναι τρελή κομματάρα. Λοιπόν, να σημειώσουμε, το High Voltage είναι ο πρώτος δίσκος, αλλά στην ουσία τα δύο τους πρώτα, που ήταν το High Voltage, το Αυστραλιανό, και το TNT, πάλι Αυστραλιανό, είχαν κυκλοφορήσει μόνο στην Οκεανία. Το πρώτο international release τους είναι αυτό, το High Voltage, που περιλαμβάνει τραγούδια και από το Αυστραλιανό και από το TNT. Αυτό είναι. Ας ακούσουμε λίγο την κομματάρα. Οπότε λοιπόν, αυτό το άκουγα από αυτή τη φίλη στην πολυκατοικία. Εντυπωσιακό, rock and roll, δυνατός ήχος, πολύ ωραία ωραίες κιθάρες, φωνάρα. Και rhythm section φοβερό. Rhythm section, πολύ καλό. Με τρονόμι, είπε. Βεβαίως. Και τα δύο αδέρφια, έτσι. Bon Scott. Φωνάρα, πολύ. Malcolm Young. Ελληνική κιθάρα. Και βεβαίως ο μικρός, ο τρελός κιθαρίστας, καταπληκτικός. Άντους Γιάνγκ, ό,τι και να γίνει, ο Άντους Γιάνγκ είναι πραγματικά κορυφαίος. Αγαπάμε το σχολιαρό, παιδό.
πολύ. Όντως. Ξέρεις ότι δεν είναι Αυστραλία, έτσι. Εννοείται. Καταρχάς, είναι Σκοτσέζι. Σωστά, κάνω λάθος. Είναι Σκοτσέζι. Και τα δύο αδέρφια, έτσι, και ο Bon Scott, Σκοτσέζι. Και στη συνέχεια βέβαια και ο Brian Johnson, κάνω λάθος, αυτός είναι Άγγλος, που αντικατέστησε τον το συγχωρεμένο, πραγματικά. Mm-hmm. Τώρα τι να σας πω, εντάξει, Ηλία μου, εγώ δεν θα πω ότι τους εκπαθώ, απλά δεν ξέρω γιατί, ενώ τους εκτιμώ πολύ, δεν μοιράστηκα ποτέ αυτό τον πανικό και το χαμό που υπήρξε. Και για να σας το αποδείξω ότι δεν το έκανα, όταν ήρθα στην Ελλάδα, έτσι, στήθηκα στην ουρά για να αγοράσω εισιτήρια για φίλους μου, αλλά δεν πήρα για μένα. Αντίχριστη. Δεν πήρα για μένα. Αντίχριστη, απλά. Απλά. Αντίχριστη, ναι. Εγώ ήμουν από τις 5 η ώρα εκεί. Α! Θέλω να δω τον Άγκος να βγαίνει, βγήκε και μετά πήγα πίσω, εντάξει. Εντάξει, το πήρες. Ήταν ο ίδιος ζωής, βέβαια, τι, ήμουν από το στάθλο. Πρώτος στην Αγγλία, συγκλητάδος. Μάλιστα, δεν ξέρω. κάτι άλλο για θες να μου πες για το ΆΚΑ. Ότι... Εσείς γιατί εγώ δεν το έζησα, πείτε μου. Εγώ απλά πήγα και στήθηκα στην ουρά για να πάρετε το εισιτήριο. Στην αυλή είναι φανταστική. Εγώ όταν άρχισε έκλαιγα γιατί λέω χάξε, άρα θα τελειώσει κι εδώ. Τόσο καλά. Παίξανε καταπληκτικά. Ξεσηκώνει τον κόσμο, δεν ξέρω ρε παιδί μου. Είναι τόσο απλή η μουσική τους. Λέω εγώ τώρα ο άσχετος. Μουσικά, αλλά εμένα μου φαίνεται τόσο ξεσηκωτική. Δεν ξέρω, μου βγάζει θετικά. Η μουσική είναι ξεσηκωτική, είναι rock and roll. Εγώ θα το λέω rock and roll. Έχει τα blues στοιχείο. Υπήρξε. Τώρα απορώ γιατί το λένε πολλές φορές metal. Εγώ πραγματικά το λέω δεν είναι. Εντάξει, να σας ακούσω λίγο το Let There Be Rock που σας έδειξα. Το album το οποίο πήρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ποτέ δεν εντυπωσιάστηκα για αυτό το album. Δεν με εντυπωσίασε καθόλου. Ωραία, δεν πάει. Έχουμε και τα τεχνικά προβλήματα τώρα που δεν πάμε να μουσική. Γιατί? Σαν την έρτη γίναμε. Έχουμε γίνει χειρότερη από την έρτη τότε. Πω, κοίτα τώρα, δε παιδί μου. Όπα. Wow, το problem child. Ξαναλέω. Let there be rock. Let there be rock. Let there be rock. Να πούμε βέβαια ότι ο Άγκος θεωρείται ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες γενικά, ever. Έχω Gibson SG, έτσι, και μάλιστα έχει και μία custom, κάνω λάθος. Ναι, βέβαια, Gibson SG, okay. Τι έχει, δεδράκι μου, συγγνώμη, σου κάνω το χατήρι. Μιλάμε για τους ACDC και συγκινούμαι, δεν μπορώ. Συγκινούμαι, δεν κάνεις τίποτα, τι είναι αυτό. Αποδεικνύει ότι παίζοντας τρία ακόρδα μπορεί να έχει από κάτω 150.000 κόσμο. Ναι, αλλά δεν σα ακούμε. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε με αυτά που λες εσύ τώρα. Τι να σου πω. Από τη συγκίνηση. Δεν μου λες τώρα πώς σου φαίνεται που αναλαμβάνει ο Axel. Πιστεύω θα πάει καταπληκτικά γιατί μου αρέσουν και τρελά οι Γκανσερόζ. Καλά, κατάλαβα. Θα τσακωθούμε για του Γκανσερόζ. Τέλεια. Αυτό μάλιστα. Αυτού του μισώ θανάσιμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με τίποτα. Πιστεύω θα κολλήσει με τρέλα ο Άξελ. Δεν έχω ασχοληθεί πολύ, αλλά νομίζω θα κολλήσει. Ναι, τέλος πάντων. Δεν μου βγαίνει με τίποτα με αυτού. Επίσης να πούμε κάτι άλλο. Ο Little Richard υπήρχε πάρα πολύ, ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη πώς το πούμε, επίδραση και στο. Το δηλώνει και ο Άγκος το έχει πει αυτό. Και ο Άγκος, αλλά και οι δύο τραγουδιστές, έτσι. Σωστά. Ναι, βέβαια. Σωστά. Οκ. Κάτι άλλο. Τι γίνεται, πόσο χρόνο είναι, 85? Ωστόσο, έχει ένα θέμα υγείας. Δεν ακούει ο άνθρωπος κάτι. Όχι, δεν είναι αυτό. Έχει ένα θέμα υγείας που θα μπορούσε να εξελιχθεί και σε καρκίνο. Έχει το σύνδρομο, το Barrett syndrome. Α, Guillain Barré. Όχι, δεν είναι το Guillain Barré. Δεν είναι το Guillain Barré, είναι άλλο. Barrett syndrome, δεν ξέρω αν είναι αυτό. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, δεν έχει να πει τίποτα. Ωραία. Λοιπόν, θα το κλείσω λοιπόν εγώ εδώ. Γιατί όχι, είσαι πολύ flat σήμερα. Δεν μ' αρέσει αυτό. Εντάξει, κρίμα, ούτε ανέκδοτο δεν είπε. Θες να πω ένα γρήγορο. Όχι, άστο, μην πει ανέκδοτο, παιδάκι. Γουστάρεις εσύ τη συντηρητική. Όχι. Δεν γουστάρω τρελά. Πάρα πολύ. Γουστάρω πάρα πολύ, γιατί μην πει ανέκδοτο, θα καούμε. Θα καούμε και δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, σε έπεισα και σένα. Τι με έπεισε, δεν με έπεισε. Τίποτα. Την επόμενη συναυλία του. Καλά, εντάξει, άστο. Hell bells. Θα πάμε να ακούσει
Τις καμπάνες κολάσεως. Ναι. καλά κρασιά έτσι τώρα. Με Axl Rose. Θα πας εσύ, εγώ δεν πρόκειται να πάω. Δεν θα ξανασταθώ σε καμία ουρά, πλέον δεν μπορώ, δεν δίναμε κιόλας. Θα βρούμε τρόπο. Ναι, καλά. Τις χλαμάρες. Χελπές. Λοιπόν, Dears, Hell's Bells, ok. For those about to rock, we salute you. Τα λέμε την επόμενη φορά. Θα τσακωθούμε ελεύθερα. Love, hate, δεν βγάλαμε συμπέρασμα. Μάλλον είμαι στο hate. Όχι. Love. Εντάξει, love. Έγινε. Hell's Bells. Γεια σας. Γεια.